Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης Απανίδης και η οικογένεια. Για τα φαμίλια. Ποιοι είναι η οικογένεια από εδώ, για πες μας. Ο σηκός είναι χέρια. Δύο εδώ πέρα. Ονόματα, ονόματα. Ο Στέλης και ο Γιώργος. Οι άλλοι δύο λείπουν. Οι άλλοι είναι έμεση οικογένεια. Οι άλλοι είναι κοζανόστρα και τέτοια. Θα κάνετε... Για πες μας, ποιος ήταν ο εμπνευστής του ονόματος. Ο Παντελής. Γιατί έτσι. Έτυχε απλά, είπες ο κλήρος σε μένα, ναι. Παντελή, εσύ έπαιξες και στο καλοκαιρινό πέρυσι. Σε τσίπησε και ο Τζερκέζο, γνωστός και με έξερετε. Έλπες σήμερα, το χάσατε. Και χάσατε και το Σέντρ Παγιώτη, γιατί είδα Πατσόβλου έπαιξε πριν, οπότε λογικά δεν βόλευε. Θα έρθει. Α, Θεός. Θεός, γιατί ήταν το μάτς με τους Τσόκοπουλς σε πολύ εντάσταση, θα πει και ο ίδιος. Και έπεσα κορμιά. Πλαγωθήκανε ή μόνο... Εντάξει. Δεν ξέφυγε η κατάσταση, αλλά έχει έντες. Για κάνε μας στάσεις εδώ, νέα ομάδα. Δεν λυγιάζει, εντάξει, δεν ξέρουμε. Πασπαρτού φέτος. Πασπαρτού. Πώς τσίπησε εδώ ο Παναγιώτης από τον Απόστολο? Πολύ εύκολα. Εύκολα. Τι σου ένταξε? Βασικά μου δεν θα πληρώνω, οπότε... Ας, μια χαρά. Δεν πιστεύω να σε απείλησε τίποτε νονός και τέτοια... Παναγιώτη, ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας για φέτος? Στόχοι της ομάδας είναι... η άνοδος. Άνοδος. Ξεκάθαρα. Γιατί αμηδενιστείτε, ρε παιδιά, εντάξει. Εγώ έχω μάθει, επειδή έχω ρωτήσει τις πληροφορίες, ότι λέει θα τους πεθάνω στο τρέξιμο πολύ τις άλλες ομάδες. Πολύ τρεχαντήρια λέει. Τι πράγμα? Θα πάνε στην πράξη, θα δούμε. Άντε να όσα δούμε. Στοχεύουμε σε αυτό το τρέξιμο. Θα τα βάλουμε στις λύσεις. Λοιπόν, παιδιά, καλή χρονιά. Με υγεία. Ευχαριστούμε.